Μετά την σύσκεψη, την οποία όπως γνωρίζουμε είχε γίνει μια ευρύτατη σύσκεψη την Παρασκευή στο Υπουργείο, που μετήχαν όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, 4 τον αριθμό, αλλά με συμμετοχή επίσης και του νησιωτικής πολιτικής και εξ όσων γνωρίζω και του τουρισμού, διότι έχει και αυτές τις εκδοχές το όλο ζήτημα, έχει αποφασιστεί να διατυπωθεί προς τις νομικές υπηρεσίες το συγκεκριμένο ερώτημα και από την απάντησή του να δρομολογηθεί διαδικασία από την αποκεντρωμένη διοίκηση για αναστολή των προστήμων. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτό το ζήτημα είναι αρκετά πολύπλοκο, έχει πολλές πτυχές και εμπλεκόμενες υπηρεσίες και υπουργεία, και επομένως θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Ελπίζω ότι θα είναι θετική, ωστόσο είμαι σχετικά επιφυλακτικός όσον αφορά την τελική έκβαση και του πότε αυτό θα είναι εφικτό να έχουμε έτσι ευνοϊκή εξέλιξη του ζητήματος. Οι τουριστικοί πράκτορες μου έχουν δώσει την εντύπωση ότι περιμένουν γρήγορα την απάντηση. Θα είναι γρήγορη η απάντηση? Κοιτάξτε, καταβάλλεται προσπάθεια, διότι αντιλαμβάνομαι ότι οι πιέσεις από πλευράς της ΔΟΗ, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών, είναι συγκεκριμένες και ασφιχτικές, θα έλεγα. Καταβάλλονται προσπάθειες η απάντηση και η λύση του ζητήματος να δοθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, λόγω του όγκου των εμπλεκομένων υπηρεσιών, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να αναμένουμε άμεσες αυτή τη στιγμή απαντήσεις.